Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το φιλικό παιχνίδι που έδωσαν ο Λεβαδιακός και η Β' ομάδα του ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την Super League 2 στον Νότιο Όμιλο η Πράσινη, στον Βόρειο η Μελανόλευκη. Μπορεί να έλειψε τον γκολ, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο, δυνατό ματς με καλό ρυθμό και πολλές φάσεις που βοήθησε τους δύο τεχνικούς να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Στο 31 ο Τζιμόπουλος έκανε τη βαθιά παλιά, ο Νίλη μέσα στην περιοχή, κατέβασε την μπάλα, έκανε και το σουτ, ο Μπουργάνης απέκρουσε και ο Κουλιεράκης στη συνέχεια έδιωξε σε κόρνερ. Στο 33 ο Παναγιώτου έκανε το γέμισμα, ο Τζιμόπουλος έστρωσε στον Πολέτο, αυτός από πολύ καλή θέση έκανε πολύ κακό σουτ. Στο 41 ο Σαλαμούρας έβγαλε στον Γαϊτανίδη, αυτός έκανε την παράλληλη πάσα, ο Πανίδης δεν κατάφερε να κάνει το πλασέ. Στο 58 ο Βλάχος έβγαλε τη σέντρα, ο Λινάρδος έπιασε την κεφαλιά, ο Μπουργάνης έπεσε πάνω του, ο διαιτητής έδειξε out. Στο 59 ο Γρόσδης έβγαλε την κάθετη πάσα, ο Πανίδης μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, ο Στογιάνοφ απέκρουσε. Στο 60 ο Βρακάς εκτέλεσε το κόρνερ, έγινε η πρώτη κεφαλιά, ο Μπουργάνης έκανε το λάθος, ο Τζιμόπουλος ευνηδιάστηκε και δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και ο Αβετισιάν έδιωξε. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Νίλη έκανε τη σέντρα, ο Τζιμόπουλος έκανε την κεφαλιά, ο Μπουργάνης μπλόκαρε. Στο 81 ο Δούμψιος πίεσε τον Μόροβιτς, έκλεψε την μπάλα, έβγαλε και τη σέντρα, ο Αλμπάνης έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι, στην κορυφαία ευκαιρία των πράσινων. Στο 86 ο Αλμπάνης κατέβασε ωραία την μπάλα, έκανε και την τρίπλα, το σουτ που έκανε όμως δεν ήταν πολύ δυνατό και ο Μόροβιτς μπλόκαρε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι, έχουμε καινούρια ομάδα, καινούρια παιδιά, πολλά νέα παιδιά, είναι το τρίτο φιλικό, ακόμα τα παιδιά δεν πέσανε 90 λεπτά. Κάποιος παίξανε ένα μήχρονο 60 λεπτά και έτσι πάμε με τα φιλικά, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ο Λεβαδιακό είναι μια καλή ομάδα και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιχνίδια είναι καλό τεστ για εμάς και, okay, και για Λεβαδιακό και έτσι συνεχίσουμε εμείς. Αυτό είναι το στόχο, να τα παιδιά να είναι έτοιμα για πρώτη ομάδα. Σίγουρα ότι είναι και Ολυμπιακό και Παρατηναϊκό, είναι σημαντικό γιατί παλιά δεν είχαμε μόνο K19, δεν είχαμε τώρα K23 που είναι και είναι σημαντικό και για πρώτη ομάδα, όταν κάποιος δεν μπορεί να παίξει την πρώτη ομάδα, μπορεί να κατεβαίνει, να παίξει, να πάρει ρυθμό. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Καταρχήν ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είχε πολύ καλό ρυθμό, υψηλές εντάσεις για την περίοδο. Και γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το τέμπο που είχε το παιχνίδι και τον τρόπο που ανταποκριθήκαμε. Γενικά είμαι ικανοποιημένος. Έχουμε αρχίσει πλέον σαν ομάδα και βγάζουμε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα, την αγωνιστική που θέλουμε. Θα ήμουν ακόμα περισσότερο φυσικά ευχαριστημένος αν θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κάποιο σκορ σε τις ευκαιρίες που είχαμε γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με τις στιγμές. Είμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα θέλουμε και άλλα στάδια εξέλιξης και είναι στο μυαλό μας, ιδιαίτερα στο επιθετικό τρίτο, γιατί θεωρώ ότι όσο όλα τα άλλα τα κομμάτια έχουμε έρθει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και το τι κάνουμε με την μπάλα στα δύο τρίτα και το τι κάνουμε χωρίς την μπάλα, τώρα θέλουμε σε μεγαλύτερο βαθμό να μετουσιώσουμε αυτές τις καλές κατοχές που έχουμε. Και φαντάζομαι τα μάτια σας θα ήταν περισσότερο στραμμένα σήμερα στον Ανίλη και στον Νίκα. Ερχόταν από μια εποχή 10 ημερών, 12 πόσο ήταν, και σαφώς θέλαμε να πάρουν και αγωνιστικό ρυθμό και φόρμα, αλλά και ταυτόχρονα να προσέξουμε. Και ο Μπαχανάκ θα πάρει σιγά σιγά τα στάδια που πρέπει, γιατί είναι λίγο πιο πίσω. Οπότε με το πέρασμα των ημερών θα παίρνει περισσότερο βάρος κι αυτός. Τον αγώνα παρακολούθησε και ο Τάκης Γκόνιας.